Τρίτη 11 και 10 το βράδυ. Ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος μιλά για την πολυσυζητημένη παραίτησή του που δεν υπευλήθη ποτέ. Για τη δήλωσή του ότι νιώθει αηδία και για τη σκληρή κόντρα του με τον Αντώνη Σαμαρά. Αμέσως μετά τις 12 ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή για την κρίσιμη ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Στο στούντιο του Μέγκα αναλύουν και σχολιάζουν. Ο διευθυντής του Έψιλον Γιάννης Βλαστάρης. Ο οικονομικός σχολιαστής του Βήματος Νίκος Νικολάου. Ο σύμβουλος εκδόσεως της απογευματινής Χρήστος Πασαλάρης. Και ο διευθυντής του Ελευθέρου Τύπου Δημήτρης Ρίζος. Και μια πολιτική δήλωση έκπληξη. Τρίτη, 11 και 10 το βράδυ. Μην χάσετε το ενώπιος ενωπίο από το Μεγάλο Κανάλι. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με δύο όπλα χτύπησαν οι τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Παπαδημητρίου, όπως απεκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Ο κύριος Δελεστάθης είπε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν ένα 45 όπλο και ένα 38 περίστροφο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ήταν δύο τελικά οι τρομοκράτες που πυροβόλησαν τον βουλευτή. Ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Παπαδημητρίου είχε ενημερώσει τις αρχές ότι παρακολουθεί το, αλλά υποστήριξε ότι δεν μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας με αόριστες πληροφορίες και ισχυρισμούς. Ο αρχηγός της αστυνομίας, κύριος Μακρύς, εξέφρασε ερωτηματικά για την κλησιότητα της προκήρυξης με την την οποία 17 Νοέμβρη ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, τονίζοντας ότι η σχετική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υγεία του κ. Παπαδημητρίου εξελίσσεται ομαλά και αύριο ο βουλευτής Άρτας θα βγει από την εντατική. Με επιστολή του στο Προεδρείο της Βουλής, ο κ. Παπαδημητρίου γνωστοποίησε ότι δεν είναι σε θέση, αν και θα το ήθελε, να παραστεί στην απόψινή ψηφοφορία και να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό. Μετά το χθεσινό χτύπημα της 17 Νοέμβρη, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διατεθεί από ένας αστυνομικός για τη φρούρηση των 300 βουλευτών. Ειδικά για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εν ώψη της ψηφοφορίας του προϋπολογισμού, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως διέθεσε για σήμερα και αύριο δύο αστυνομικούς φρουρούς. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων από τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης που δεν δέχτηκαν την προστασία. Στο press room, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης της αστυνομικής δύναμης που έχει διατεθεί για την προστασία του πρώην Υπουργού κ. Σαμαρά, δήλωσε ότι απλώς υλοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για περιορισμό των αστυνομικών, οι οποίοι διατίθενται για τη φρούρηση πιθανών στόχων. Αναστατωμένοι εκατοντάδες κάτοχοι θηρίδων στην Τράπεζα Εργασίας πολιόρκησαν σήμερα το υποκατάστημα της Οδού Καλλιρόης μετά την αποκάλυψη του πρωτοφανούς ρυφηθή. Από το πρωί, οι άντρες της σήμανσης ερευνούν όλους τους χώρους του υποκαταστήματος για αποτυπώματα και στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών. Οι διαρρήκτες έσκευαν ανενόχλητοι επί δύο μήνες κάτω από την Οδό Καλλιρόης στο Α, μήκος 25 μέτρων, για να φτάσουν στην τράπεζα. Με κομπρεσέρ τρύπησαν τον τοίχο πάχους ενός μέτρου που είχε μάλιστα και θωράκιση ατσαλιού, μπήκαν στο υποκατάστημα και με σύγχρονα διαρρηκτικά εργαλεία και ανιχνευτές μετάλλων άνοιξαν 300 στηρίδες από όπου πήραν χρυσά νομίσματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Από τους κραδασμούς του κομπρεσέρ, ο συναγερμός της τράπεζας είχε τεθεί σε λειτουργία πολλές φορές, αλλά οι αστυνομικοί που φρουρούσαν την τράπεζα δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι συνέβαινε στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο. Στα γεγονότα στις 8.30 αναπαράσταση του πρωτοφανούς ρυφηθεί με την κάμερα του Μέγα στο τούνελ των ληστών κάτω από τον Ηλισσό. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται απόψε στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τα μεσάνυχτα ακριβώς θα αρχίσει η ψηφοφορία, στην οποία ο Πρωθυπουργός έχει προσδώσει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, γνωστοποίησε στο Προεδρείο της Βουλής ότι για λόγους πολιτικής ευπρέπειας δεν θα μετάσχει στην ψηφοφορία ο βουλευτής Παναγιώτης Οικονομίδης, που εκλέγεται στην Άρτα με την ίδια δηλαδή περιφέρεια με τον κύριο Παπαδημητρίου, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Υγεία και δεν θα ψηφίσει. Η κυβέρνηση αποδοκίμασε σήμερα τις δηλώσεις του Βρετανού Υφυπουργού Εξωτερικών Douglas Hawke, που υποστήριξε χθες ότι δεν υπάρχουν νομικοί φραγμοί για ένταξη των Σκοπίων στον ΟΗΕ και ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία εξουσία να παρεμποδίσει τη διαδικασία. Ο κ. Μαγκίνας είπε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν εναρμονίζονται με την απόφαση της Λισαβόνας, όπως επαναβεβαιώθηκε στο Εδιμβούργο, ούτε με την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Παπακωνσταντίνου, που επέστρεψε από τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εισδοχή των Σκοπίων στον ΟΗΕ και αναφερόμενο στη στάση που θα τηρήσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Βρετανία και η Γαλλία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να υπάρχει διπλή πολιτική των κοινοτικών χωρών στην ΕΟΚ και στους διεθνείς οργανισμούς. Νέα αεροπορική τραγωδία σήμερα, η δεύτερη σε 48 ώρες. Λιβικό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί στη Λιβύη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 157 επιβαίνοντες. Στο μοιραίο αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Βεγγάζη Τρίπολη επέβαιναν Λίβοι αλλά και ξένοι. Εν τω μεταξύ, διευκρίνηστα παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του Ολλανδικού αεροσκάφους χθες στην πόλη Φάρο της Νότιας Πορτογαλίας. Επίσημος απολογισμός, 54 νεκροί και 34 τραυματίες.
Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς επανεκλέγεται στην Προεδρία της Σερβίας με μεγάλη διαφορά από τον αντίπαλό του Μίλαν Πάνιτς. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ υποστήριξε ότι η νίκη του Μιλόσεβιτς θα επιφέρει την πλήρη απομόνωση της χώρας και υπογράμμισε ότι οι προοπτικές για τα Βαλκάνια διαγράφονται δυσίωνες. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί Συμμαχοί τους εξέτασαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ τρόπους ενίσχυσης της ζώνης εν αέριο αποκλεισμού στη Βοσνία, ενώ διαβουλεύσεις είχαν και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ έφτασε στο σπίτι της Κροατίας, ενώ αργότερα αναμένεται να μεταβεί στα σύνορα με τη Βοσνία για να συναντήσει εν ώψη Χριστουγέννων τους Βρετανούς στρατιώτες που μετέχουν στην επιχείρηση μεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κυρίες και κύριοι, ήταν με τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτή την ώρα, 5.30 περίπου λεπτά μετά τις 6. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Μαρία Χουκλή. Καλό σας βράδυ.